Με το φακό του Κάλυμνος News επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τον πρόεδρό του, τον κύριο Μιχάλη Μπούκη. Το θέμα μας αφορά με τους καταστηματάρχες της Κεντρικής Πλατείας, οι οποίοι έχουν κάνει αιτήσεις για έγκριση για τα στέγαστρά τους και εκεί εδώ η όλη ιστορία καθυστερεί. Και υπάρχουν παράπονα, κύριε πρόεδρε. Και θέλουμε να μας πείτε πού βρίσκεται αυτή η ιστορία. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Προφανώς τα παράπονα των καταστηματαρχών είναι δικαιολογημένα. Και θα σας εξηγήσω. Το 2017 ψηφίστηκε ένας νόμος, ο 4507 του 2017, ο οποίος έλεγε το εξής. Στις λιμενικές ζώνες, όλες οι παράνομες υπέρχολες, τα παράνομα στέγαστρα, θα πρέπει να κατεδαφιστούν και να ξαναφτιαχτούν με βάση ένα σχέδιο το οποίο θα εκπονήσει το Λιμενικό Ταμείο και θα πάρει την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπουργείου. Σωστά. Και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι τυπικό. Είχε γίνει λοιπόν από την προηγούμενη διοίκηση μια σχετική μελέτη. Είχαν διαβιβαστεί φάκελοι καταστηματαρχών στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ναι. Είχαν εγκριθεί και όπως ξέρετε είχαν κατασκευαστεί στην παραλιακή της Καλύμνου περίπου έξι υπέρκολες. Mm-hmm. Στη συνέχεια γίνανε και κάποιες άλλες αιτήσεις επί δικιάς μας θητείας, που τώρα τελευταία έχουμε περίπου 5 με 6 αιτήσεις σε εκκρεμότητα, διότι ο νόμος με τις τροποποιήσεις του έλεγε ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/12/2022. Στην αρχή ήταν μέχρι το 20, μετά πήγε μέχρι το 22. Άρα είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις επειδή τελειώνει και η προθεσμία. Και έχουμε και άλλες σε εκκρεμότητα. Ξαφνικά το Υπουργείο ανακάλυψε ότι όλη η διαδικασία που είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση δεν είχε γίνει νόμιμα. Δηλαδή είχαν υποβληθεί κάποια σχέδια τα οποία εκπονηθήκαν το 2016, ενώ ο νόμος είχε γίνει το 2017, με αποτέλεσμα να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και το βασικότερο, επειδή όλη η Κάλυμνος είναι αρχαιολογική περιοχή, δεν υπήρχε η έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι, αρχίσαμε λοιπόν, τις δώσανε την άδεια, εκεί επέμενα εγώ, έκαμε και κάνα δύο ταξίδια και υπάρχει και λογογραφία δικιά μου και λέω ρε παιδιά, αφού δώσατε άδειες, τώρα ξαφνικά ανακαλύπτεται ότι όχι δεν πάει, δεν ισχύει η έγκριση. Ακριβώς. Τι φταίει ο κόσμος που περιμένει και τι φταίμε κι εμείς που δεν έχουμε ιδέα και ξαφνικά βρισκόμαστε να απολογούμαστε στον κόσμο διότι ο κόσμος ξέρει το Λιμενικό Ταμείο, δεν ξέρει το Υπουργείο, γιατί καθυστερούν οι αιτήσεις τους. Κάναμε λοιπόν ένα αγώνα και διαλογραφίας και μεταξίδια στην Αθήνα με αποτέλεσμα να πετύχουμε το εξής, να μην ζητήσουν ξανά καινούργια μελέτη και καινούργιες εγκρίσεις. Το μόνο που ζήτησε το Υπουργείο ήταν την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας πάρθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Πώς το καταφέρατε, σε μερικές μέρες. Ναι, το καταφέραμε ως εξής. Πήραμε τηλέφωνο και είπαμε, ρε παιδιά, αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί την αρχαιολογική υπηρεσία δεν ενδιαφέρουν οι υπέρκολες. Την ενδιαφέρει να μας σκάβεις, να δει αν έχει. Το κατανόησα δηλαδή. Υλικό. Άρα αυτό ήταν πολύ εύκολο. Και με τη βοήθεια και του Μιχάλη του Κουτελά, του αρχαιολόγου μας, ο οποίος επενέβη, μέσα σε μερικές μέρες πήραμε την έγκριση, τη στείλαμε στο Υπουργείο και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πριν από μερικές μέρες, 2/9, πήραμε την απόφαση η οποία λέει η έγκριση της αρχαιοτεχνικής μελέτης ενιαίας μορφής στεγάστρων στη χερσαία ζώνη λιμένα πόθιας παραλιακής ζώνης Καλύμνου. Δηλαδή βγήκε καινούργια έγκριση, η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κυριαζόπουλο, ενώ η προηγούμενη υπογραφόταν από στέλεχος διευθυντικό και όχι όπως έλεγε ο νόμος από τον Κυριαζόπουλο, υπήρχαν δηλαδή από τον Γενικό Γραμματέα, υπήρχαν κάποιες παρατυπίες στην προηγούμενη απόφαση. Και λύθηκε το πρόβλημα λοιπόν. Άρα τώρα οπότε τι περιμένουμε. Στους λέμε το ότι αυτοί οι οποίοι. Λέμε δύο πραγματάκια. Αυτοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις, ναι. Και τις έχουμε εμείς διαβιβάσει, γιατί να ξέρετε, εμείς μόλις πάρουμε την αίτηση, το συντομότερο δυνατόν τη διαβιβάζουμε. Στο Υπουργείο. Δεν καθυστερούμε. Και έτσι πρέπει. Και ναι. Υπάρχουν αιτήσεις τώρα πάνω που καθυστερούν γύρω στα 2 χρόνια. Λοιπόν, η πρώτη αίτηση που έστειλε εγώ ήταν τον Νοέμβριο του 2019 και ακόμα δεν έχουμε πάρει έγκριση. Δηλαδή σε αυτό το σημείο είμαστε. Πιστεύω ότι τώρα όλα θα διορθωθούν. Ναι. Όλοι θα πάρουν τις εγκρίσεις τους γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ούτε από εμάς, ούτε από το Λιμεναρχείο, ούτε από το Υπουργείο. Δηλαδή τα προβλήματα, ναι. Έχουμε λοιπόν την καινούργια απόφαση, η οποία βγήκε στις 2/9
του 2022 και με βάση αυτή προχωράμε τώρα νόμιμα στις εγκρίσεις. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω στους καταστηματάρχες, και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτά που είπα μέχρι τώρα, είναι ότι επειδή υπάρχει καταληκτική ημερομηνία μέχρι 31/12/2022, θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται και όσοι δεν έχουν κάνει ακόμα αιτήσεις να έρθουν εδώ να πάρουν πλέον τα εγκεκριμένα σχέδια, τα οποία έχουν καινούργια έγκριση, αλλά είναι τα ίδια με τα προηγούμενα, να προχωρήσει να κάνουν τις αιτήσεις τους για να είναι έτοιμοι την 1/1/2023, γιατί ο νόμος λέει ότι μέχρι τότε μπορούν να έχουν τα στέγαστρα, μετά θα πρέπει να κατευθυνθούν. Και το σημαντικότερο που λέει ο νόμος είναι ότι όσοι συμμορφωθούν μέχρι 31/12/2022, τα πρόστιμα μέχρι 30.000 θα διαγραφούν. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και εκεί, εγώ, εκεί εγώ πάτησα περισσότερο στο Υπουργείο και τους λέω, παιδιά, έτσι όπως πάτε, θα έχουν και οικονομική επιβάρηση ο κόσμος και δεν ξέρω ποιος μετά θα συγκρατήσει την ανάκτησή τους. Διότι δεν φταίνε. Ναι. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος έκαμε τις αιτήσεις του, έκαμε ό,τι του είπαμε και σταματήσαμε. Τώρα, θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Εγώ πάντα είχα αντίρρηση με τον τρόπο που έγινε αυτή η διαδικασία. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στέγαστρα στη παραλία της Καλύμνου, τα οποία είναι πιο ωραία και πιο καλέσθητα και λειτουργικά από αυτά που προτείνουμε εμείς. Και λέω, λοιπόν, θα πρέπει ο άλλος να ξοδέψει για να γκρεμίσει ένα ωραίο στέγαστρο για να φτιάξει το ίδιο και χειρότερο. Ή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν στέγαστρα τα οποία είναι franchise, όπως είναι το MAD. Ναι. Το MAD, ας πούμε, είναι σε όλη την Ελλάδα έτσι τα στέγαστρα. Τώρα θα το ξυλώσει αυτό για να βάλει ξύλο. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Έχω στείλει ήδη αλληλογραφίες στο Υπουργείο, δεν μου απαντήσανε. Εγώ είχα πάντα προτάσεις επί του θέματος και επί κύριο Κουρπλή και επί κύριο Σαντορινιού τα είχα στείλει στο Υπουργείο και τώρα επί νέας διοίκησης τα έχω στείλει. Οι απόψεις μου είναι γνωστές. Απλά, και περιμένετε απαντήσεις, απλά δηλαδή, δεν εισακουστήκανε και θα έχουμε νομίζω προβλήματα. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι να κάνουν τις αιτήσεις. Εγώ θα στείλω μία επιστολή στο Υπουργείο τελευταία που θα ζητήσω παράταση τουλάχιστον για ένα χρόνο, επειδή είχαμε και αυτή την καθυστέρηση για την οποία δεν ευθύνονται ούτε οι καταστηματάρχες ούτε εμείς. Και θα επανέλθω με τις προτάσεις μου για τροποποίηση του νόμου. Μάλιστα. Λοιπόν, καλές συνειδήσεις που μας λέτε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε. Ναι. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε μέσα στα πλαίσια του νόμου, να εξυπηρετήσουμε τους συμπατριώτες μας. Έτσι, γιατί και τώρα η κατάσταση οικονομική είναι τραγική. Οπότε γιατί, όπως ξέρετε, για στα υπουργεία είναι στα γραφεία ο καθένας, παίζει με το γράμμα του νόμου. Μπράβο. Και αν δεν επιμένεις, αν δεν είσαι αγωνιστής, δεν αγωνίζεσαι, τότε δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουκή. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.